Την ώρα που η Αθήνα περιμένει το νεύμα της Άγκυρας για την έναρξη των διερευνητικών, η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί. Ο Υπουργός Άμυνας Χουλουσία Ακάρ υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εξαπατεί με ψέματα και κάνει ό,τι μπορεί για να πιέσει την Άγκυρα. Η Ελλάδα τους τελευταίους τρεις μήνες έχει εκδώσει 49 ναύτεξ. Μόνο στις δύο είχε δραστηριότητα. Όλα τα επιχειρήματα που αναφέρει ως προβλήματα τα παράγει η ίδια. Κάνει ό,τι μπορεί για να πιέσει την Τουρκία. Όταν λέμε ας καθίσουμε να συζητήσουμε, δεν πλησιάζει. Γυρνάει από πόρτα σε πόρτα και εξαπατεί με ψέματα. Χτες η εφημερίδα Σοντζού επιχείρησε να σβήσει τη φωτιά που άναψε το δημοσίευμά της για την Αγία Σοφιά που προκάλεσε τη δημόσια αποδοκιμασία του Ερντογάν. Çok teşekkür ediyorum. Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın. Η πίεση στην εφημερίδα ήταν τεράστια, ενώ συνέπειες προανήγγειλε και η αρχή τύπου της χώρας. Μετά από αυτά, η Σοτζού μίλησε για παρερμηνία και απαντά. Η κόκκινη γραμμή μας είναι πατρίδα, έθνος, πολιτεία, σημαία και θρησκεία. Για χρόνια η εφημερίδα Σοτζού τα σέβεται. Στάθηκε δίπλα στο κράτος για την καταπολέμηση τρομοκρατικών οργανώσεων όπως το ΦΕΤΟ και το ΠΚΚ και σε εξωτερικά ζητήματα όπως με την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Συρία, τη Ρωσία και τη Γαλλία. Και βέβαια υπάρχει το μεγάλο ρεπορτάζ που υποστηρίζει ότι οι Έλληνες ρίχνουν λάδι στη φωτιά με τις επισκέψεις του Υπουργού Άμυνας και του Αρχηγού ΓΕΘΑ στα ακριτικά ελληνικά νησιά.